Ακάθεκτο στην κορυφή τη βαθμολογία συνεχίζει ο Ηρόδοτο, ο οποίο επικράτησε του Πανό με 2-0 και έκανε το 9 9. Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγα πράγματα και από τι δύο ομάδε, ενώ λίγο πριν ολοκληρωθεί η ομάδα του Ηροδότου, πήρε κεφάλι στο σκόρο όταν ο Νάκα δοκίμασε μια σέντρα σούτα από τα αριστερά, ευνηδιάζοντα το γκέκα και άνοιξε το σκόρ για του γηπεδούχου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρόδοτο διπλασίασε στα τέρματά του στο 58, όταν από σέντρα του Γαρεφαλάκη, ο Χίντρι έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το Λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, στο 86, ο Πανόμ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι και τράβημα του Κολάι μέσα στην περιοχή, ωστόσο ο διαιτητή έδειξε παίζεται. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 2-0 με τον Ηρόδο το να παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντα το απόλυτο. Ε, νομίζω ότι εμεί είχαμε διαβάσει το Νιρόδοτο. Ήρθαμε λίγο να, ανασταλτικά να κάτσουμε και να περιμένουμε και να χτυπήσουμε στην κόντρα. Ε, το καταφέραμε στο πρώτο μήχρονο, νομίζω 44 μετά από με ένα, μία λάθος σέντρα πήγε η μπάλα και καρφώθηκε μέσα στην αιστεία μας. Δεν είχε κάτι ο Ηρόδοτος την κλασική ευκαιρία. Ε, νομίζω ότι είχαμε εμείς μία-δύο φάσεις. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, σήμερα όμως νομίζω ότι το κάναμε και εμείς λίγο πιο δύσκολο. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού νομίζω κατά πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλο διάστημα. Και στο, στο μισό του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι παρόλο που δημιουργήσαμε τι προποθέσει, δεν είχαμε τι μεγάλε ευκαιρίε. Παρόλο που ο αντίπαλο νομίζω ότι είχε μια καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, και, και με τον αέρα, βέβαια, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτεροι.